Καλησπερίζουμε εδώ στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολύ ωραία και φωτεινά χρώματα. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι που είχα αυτή την τόσο ωραία και ζεστή υποδοχή. Την Θεσσαλονίκη τη λατρεύω, τη θεωρώ πόλη μου πια. Έρχομαι 3-4 φορές το μήνα το λιγότερο. Και χαίρομαι εδώ που θα κάνουμε και γυναικεία συζήτηση, γιατί χρειάζεται λίγο girl power. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε έρθει στη Θεσσαλονίκη, να φανταστώ, και από τα υπέροχα σκουλαρίκια που φοράτε για το Euro Pride, για το Euro οποίο Pride. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε 30.000 κόσμου. Οπότε θεωρώ ότι θα είστε εκεί όπως αντίστοιχα ήσασταν και στην παρέλαση της Αθήνας. Σωστά. Στηρίζω αυτή τη γιορτή και αυτή την εκδήλωση που είναι μια γιορτή για την αγάπη, για την ισότητα, για τη συμπερίληψη. Και ως πρόεδρος της Βουλής το 2015 είχα μιλήσει στο Pride της Αθήνας. Και σήμερα νομίζω είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός, δεν είναι τυχαίο που οι γυναίκες ανοίγουν τους δρόμους, είμαι η μόνη πολιτική αρχηγός που θα είναι εδώ για να δηλώσω τη στήριξή μας, τη στήριξη της Πλεύσης Ελευθερίας και την προσωπική μου δέσμευση να κάνουμε ό,τι επιβάλλεται, ό,τι περνάει από το χέρι μας, όλα όσα πρέπει ώστε όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα. Πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα και να κλείσουμε το θέμα του Euro Pride, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν και προοδευτικό δεν είναι και λίγο οπισθοδρομικό να μιλάμε για παρέλαση υπερηφάνειας στην Ελλάδα του 2024, δηλαδή είναι ντροπή για έναν άνθρωπο να ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η Ελλάδα του 2024 θέλει πάρα πολύ επιμονή, θέλει πάρα πολύ δουλειά για να εγγυηθεί σε όλους τους ανθρώπους, και όχι μόνο στο πεδίο των διακρίσεων, αλλά και στο πεδίο της αξιοπρέπειας, στο πεδίο των ίσων ευκαιριών, στο πεδίο της ευημερίας, αυτό το οποίο αξίζουμε. Η υπερηφάνεια νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο από το αντίθετο της ντροπής. Η υπερηφάνεια είναι μία στάση, μία κατάσταση στην οποία ο κάθε άνθρωπος αναγνωρίζει στον εαυτό του όλες του τις ιδιότητες, αγαπάει τον εαυτό του, και αγαπώντας τον εαυτό μας και τις ιδιότητές μας, αγαπάμε και τους συνανθρώπους μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κλειδί. Από την άλλη, επειδή δεν μπορώ να αντισταθώ στην ερώτησή σας για την ντροπή, το πρόβλημα στη χώρα μας είναι ότι αυτοί που θα έπρεπε να ντρέπονται είναι ξεδιάντροποι και απευθύνουν ντροπές στους άλλους. Έχουμε πρόσφατη πολύ τραυματική και εξοργιστική την εικόνα του κυρίου Καραμανλή, που απίφθινε ντροπές σε εκείνους που του έλεγαν για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Έχουμε γενικά νομίζω εγγεγραμμένο αυτό το παράδειγμα κυρίως των εκπροσώπων της εξουσίας, που δεν ντρέπονται ποτέ, που δεν εσχύνονται ποτέ, που δεν ζητούν ποτέ συγγνώμη, που δεν αναγνωρίζουν ποτέ το λάθος τους και που συνήθως προσπαθούν να προκαλέσουν στον άλλο την ντροπή. Και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Πριν περάσουμε στο έγκλημα των τεμπών, το οποίο θίξατε και εσείς, να πάρω πάσα από τον ορισμό της υπερηφάνειας, ο οποίος δεν εξαντλείται στην σεξουαλική ταυτότητα. Μιλάμε και για την υπερηφάνεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, και εδώ ήθελα να σας πάω σε αυτήν την ιστορία τώρα με την ενδοοικογενειακή βία. Εσείς είστε γυναίκα, μοναδική γυναίκα πρόεδρος κόμματος, και θα ήθελα πάρα πολύ την δική σας ανάγνωση. Τι έχει γίνει και κάθε μέρα μαυρίζει η ψυχή μας με τις σοβαρότατες υποθέσεις, τα κακουργήματα ενδοοικογενειακής βίας? Έχει γίνει ότι ένα φαινόμενο το οποίο έχει τις ρίζες του στο παρελθόν και έχει θεριέψει στο παρόν, δεν έχει αντιμετωπιστεί, δεν έχουν δηλαδή αναλυφθεί οι πρωτοβουλίες από τις κυβερνήσεις ώστε να προληφθεί και να παταχθεί. Και σε ό,τι αφορά τη σημερινή κυβέρνηση, αυτό θέλω να το πω με πάρα πολύ ένταση και με πάρα πολύ αυστηρότητα.
θεωρώ ότι έχει τεράστια ευθύνη ο κ. Μητσοτάκης, διότι επιδεικτικά αρνείται να αναλάβει μέτρα και πρωτοβουλίες, αρνείται την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς εγκλήματος, ως αυτοτελούς κακουργήματος, αρνείται ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα και όλο παρουσιάζει εικονικές καταστάσεις που δεν αντικατοπτρίζουν το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι γυναίκες όταν καταγγέλουν ή όταν σκέφτονται να καταγγείλουν, γιατί παλιότερα η καμπάνια και όλη η επικοινωνία έλεγε μίλα, μη σιωπάς. Η πραγματικότητα όμως η σκληρή είναι ότι οι γυναίκες που καταγγέλουν βρίσκονται πολύ συχνά απέναντι σε ανίποτα διλήμματα, διότι δεν τους εγγυάται κανείς, δεν υπάρχουν εγκατεστημένες δομές και διαδικασίες προστασίας τους. Καταγγέλουν και είναι πάλι εκτεθειμένες και βλέποντας πόσες γυναίκες δολοφονούνται ενώ έχουν προηγουμένως καταγγείλει ξανά και ξανά, ουσιαστικά καταλαβαίνει κανείς ότι η καταγγελία πολλές φορές θέτει τη γυναίκα σε ακόμη μεγαλύτερη διακινδύνευση, εν αντιθέσει με την πρόσκληση που της κάνει η πολιτεία. Κατάγγειλε, μίλα. Εκεί λοιπόν πρέπει να μιλήσουμε καθαρά. Αυτό το οποίο συνέβη στην Κυριακή Γρίβα, σε αυτή την κοπέλα η οποία προσπάθησε απεγνωσμένα να προστατευθεί και έφτασε να δολοφονείται μπροστά στο αστυνομικό τμήμα, υπό τη θέαση του φρουρού και έχοντας σε απευθεία σύνδεση τον εκφωνητή του 100. Δηλαδή είναι η απόλυτη διάψευση της ύπαρξης εγγύησεων της πολιτείας. Αυτό που της συνέβη ήταν δυστυχώς προβλέψιμο. Εγώ το περιγράφω στις επίκαιρες ερωτήσεις που έχω κάνει στον κύριο Μητσοτάκη. Του έχω κάνει 22 επίκαιρες ερωτήσεις για το ζήτημα της έμφυλης βίας και της γυναικοκτονίας και άλλες 16 για τη συνθήκη προστασίας των γυναικών και το κράτος δικαίου. Όταν ένας πρωθυπουργός αρνείται να απαντήσει, αρνείται έστω και να δεσμευθεί ότι θα απαντήσει, όταν στην κυβέρνηση υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι λένε πράγματα αδιανόητα, ένας Βορύδης λέει ότι είναι ποινικός λαϊκισμός κάποιων αριστερών να θέλουν την ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας. Ως προς αυτό και με συγχωρείτε, ναι, για τη διακοπή, γιατί, ναι, δεν είμαστε όλοι νομικοί, δεν, ναι, έχουμε νομικές γνώσεις. Ποινικοποίηση της γυναικοκτονίας τι σημαίνει, ότι άλλη βαρύτητα έχει η δολοφονία της γυναίκας, μιας γυναίκας, σε σχέση με την δολοφονία ενός άνδρα? Σημαίνει ότι όταν η δολοφονία μιας γυναίκας είναι γυναικοκτονία, δηλαδή όταν εκτός του ότι είναι αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, που είναι το βαρύτερο έγκλημα, έχει κίνητρο το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή είναι γυναίκα και διαπράτεται από έναν άνθρωπο του οικείου περιβάλλοντος, σύντροφο, πρώην σύντροφο, σύζυγο, πρώην σύζυγο, συγγενή, ο οποίος θέλει να ασκήσει απέναντι σε αυτή τη γυναίκα εξουσία ζωής ή θανάτου, τότε είναι, ναι, μία ιδιώνυμη μορφή ανθρωποκτονίας, έχει μία επιβαρυντική περίσταση που πρέπει να διατυπωθεί στο νόμο και πρέπει να αναγνωριστεί. Δεν μπορεί να το παραγνωρίζουμε, δεν μπορούμε να το βάλουμε κάτω από το χαλί. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να παριστάνει ότι είναι απλώς μερικές ακόμη ανθρωποκτονίες. Είναι ένα φαινόμενο εγκληματικό, δεν είναι καιρικό φαινόμενο, και απέναντι στο εγκληματικό φαινόμενο η πολιτεία έχει υποχρεώσεις. Πρέπει να το δει, να το καταγράψει. Αυτή τη στιγμή δεν καταγράφονται επισήμως οι γυναικοκτονίες, ακριβώς διότι δεν αναγνωρίζονται ως ξεχωριστή μορφή εγκλήματος. Πρέπει να το καταγράψει, πρέπει να προλάβει. Εγώ αγωνιώ, σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια, αγωνιώ για την επόμενη γυναίκα. Θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να την προστατεύσουμε και το έλεγα και πριν δολοφονηθεί η γυναίκα στην Αλεξανδρούπολη, πριν δολοφονηθεί η Κυριακή Γρίβα, πριν δολοφονηθεί το κοριτσάκι το 11χρονο, που σκεφτείτε, φτάσαμε να δολοφονείται 11χρονο κορίτσι με έμφυλο κίνητρο. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να δράσει η πολιτεία?
φέρνουν στη Βουλή νομοσχέδια για να ελέγξουν τη δικαιοσύνη. Εχθές πάλι συζητούσαμε στην Επιτροπή Δικαιοσύνης, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ένα νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει στα μέτρα της τη διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και όταν είπα στον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι πρέπει να σεβαστείτε τις αρχές του κράτους δικαίου, ξέρετε τι έκανε? Άρχισε να φωνάζει, να μου κουνάει το δάχτυλο και να μου λέει το bullying δεν περνάει σε εμάς. Παρακολουθήσαμε. Δηλαδή, ο υπουργός που ακόμη δεν έχει φέρει, έχει εξαγγείλει μέτρα, αλλά θα τα φέρει τον άλλο μήνα, αντιστρέφει την πραγματικότητα και λέει στη μόνη γυναίκα αρχηγό και τη μόνη αρχηγό που πηγαίνει στη Βουλή και πηγαίνει στις επιτροπές και είναι εκεί. Το bullying δεν περνάει σε εμάς. Άρα πιστεύετε ότι υπάρχει στη Βουλή ακραίος σεξισμός? Υπάρχει, ναι. Υπάρχει, εγώ τον βιώνω. Δεν είμαι η μόνη που τον βιώνει. Τον βιώνω όμως με ακραίο τρόπο. Έχω πολλές φορές υπερασπιστεί γυναίκες βουλευτίνες που δέχονται σεξιστική μεταχείριση από άλλα κόμματα, ακόμη και βουλευτίνες με τις οποίες μπορεί να έχω τεράστια διαφωνία πολιτική, αλλά δεν δέχομαι κανένας να απαξιώνει έναν άνθρωπο για το φίλο του, για οποιαδήποτε ιδιότητά του, την ηλικία του, το σεξουαλικό του προσανατολισμό, για οτιδήποτε αποτελεί ανθρώπινη ιδιότητα. Εσείς έχετε δεχτεί σεξισμό, είτε στην πορεία σας, στην πολιτική ή στη δικηγορία? Διαρκεί, από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε, η δικηγορία είναι και μία, είναι ένα λειτουργήμα που οι γυναίκες που το επιλέγουν δοκιμάζονται ήδη από την πρώτη στιγμή που πρέπει ενώπιον της δικαστικής έδρας να αποδείξουν ότι πρέπει να ακουστούν. Άρα βεβαίως και το έχω βιώσει και το έχω αντιμετωπίσει και το αντιμετωπίζω και σήμερα. Και με δεδομένο ότι το δέχομαι εγώ που είμαι, ας πούμε, ένας άνθρωπος με παρησία, με δυναμισμό, θέλω να εκπέμψω το μήνυμα ότι θύματα κακοποίησης, θύματα bullying, θύματα σεξιστικών επιθέσεων δεν είναι οι αδύναμες γυναίκες, όπως λέει ένα άλλο στερεότυπο. Γιατί ακούγεται πως αυτή δεν τη συμβαίνει, γιατί αυτοί ή βρίσκουν και τα κάνουν. Ναι, δεν είναι σωστό αυτό το στερεότυπο, πρέπει να το σπάσουμε. Θύμα σεξιστικής επίθεσης, bullying, κακοποίησης μπορεί να είναι κάθε γυναίκα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, θα σας... δεν ξέρω, σίγουρα θα το έχετε πάρει, θα έχει πει στην αντίληψή σας αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία. Ναι, ναι. Η οποία κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, είναι ένα μέμε, όπου σας δείχνει πάρα πολύ θυμωμένη, μουτρωμένη, μπροστά σας, την περιγράφω για τους ακροατές περισσότερο, μπροστά σας έχετε ουσιαστικά τη σκιά ενός άντρα, πίσω έχετε τα ματ, η φωτογραφία σας, η μπλούζα σας έχει πάνω τη λέξη smile. Έχει απίστευτες αντιθέσεις η συγκεκριμένη φωτογραφία. Και το συγκεκριμένο μέμε έχει τη λεζάντα Άνω Λίτρας. Είχε παντρευτεί αυτήν τη δικηγόρο και σήκωνε χέρι πάνω της. Θα είχαμε τα 9 μέρα. Όταν το είδατε στο διαδίκτυο να κυκλοφορεί, πώς αισθανθήκατε? Αισθάνθηκα ότι από τη μία πλευρά επικρατεί αυτό το στερεότυπο, ότι είναι θέμα τελικά... ποιο είναι το θύμα, το αν θα υπάρξει κακοποίηση, και αυτό πρέπει να σπάσει. Δεν είναι θέμα. Το τι κάνει ο θήτης δεν έχει καθόλου να κάνει με την προσωπικότητα του θύματος, ούτε πρέπει έτσι να το ερμηνεύουμε. Δεύτερον, αισθάνθηκα ότι υπάρχει, και αυτό εκφράζει ίσως αυτή η δημοσίευση, υπάρχει μια γενικευμένη οργή πια στην κοινωνία για την επανάληψη φαινομένων κακοποίησης και έμφυλης βίας. Και αυτό είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε. Όταν βλέπει η κοινωνία, την πολιτεία, να μην παίρνει μέτρα, η οργή θεριεύει και στο τέλος έχουμε και φαινόμενα αυτοδικίας. Η άρνηση δηλαδή της πολιτείας να παρέμβει οδηγεί σε άλλες καταστάσεις. Και τώρα, επειδή θέλω να σχολιάσω και αυτή τη φωτογραφία, εμένα θα με δείτε πολλές φορές να χαμογελάω και να έχω smile,
Θα με δείτε πάρα πολλές φορές όμως και αποφασιστική και θυμωμένη. Αυτή η φωτογραφία, για να ξέρει ο κόσμος, είναι από μια διαδικασία πληστηριασμού πρώτης κατοικίας, όπου όταν κινητοποιούμασταν για να σταματήσουμε τους πληστηριασμούς, ακόμη και την περίοδο που ήμασταν εκτός Βουλής, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και ΜΑΤ και βία και καταστολή. Και μάλιστα αυτές τις μέρες υπερασπίζομαι στα δικαστήρια ανθρώπους οι οποίοι κινητοποιούνταν και το 17 και το 18 μαζί μας, σταματώντας τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, και αντιμετώπιζαν ακραία βία και διώξεις από μια δίθεν αριστερή κυβέρνηση, την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου να θυμίσω, η οποία και έφερε με το έτσι θέλω τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και άρχισε να παίρνει τα σπίτια του κόσμου με το πάτημα ενός κουμπιού και έκανε ιδιώνυμο έγκλημα όχι τη γυναικοκτονία αλλά το σταμάτημα των πληστηριασμών και έκανε ποινικές διώξεις σε όλα τα κινήματα και τους ανθρώπους που υπερασπίζονταν τα σπίτια των πολιτών. Να σας δώσουμε έναν λόγο, έναν ακόμη λόγο για να χαμογελάσετε που σας πάει και πολύ. Άμα. Έχουν τελικά οι άνθρωποι τη δύναμη? Απολύτως την έχουν. Είναι, το λατρεύω το τραγούδι της Πάτης. Είναι το αγαπημένο σας, γι' αυτό το διαλέξαμε. Είναι, και με αυτό μπήκα και στην ιδρυτική μας εκδήλωση, την ιδρυτική εκδήλωση της Πλεύσης Ελευθερίας το 2016. Βεβαίως η δύναμη είναι στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη, αρκεί να το συνειδητοποιήσουν. Οι πολίτες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο όλο. Και ιστορικά αυτό έχει αποδειχθεί, δεν είναι μια θεωρία. Όταν οι άνθρωποι αποφάσισαν, αγωνίστηκαν, διεκδίκησαν, ανέτρεψαν και τα πιο σκληρά καθεστώτα και δημιούργησαν υπέροχες συνθήκες και για το παρόν και για το μέλλον. Την αξιοποιούν όμως τη δύναμή τους. Θέλω να έρθω στις ευρωεκλογές. Ναι. Είχαμε υψηλότατο ποσοστό αποχής. Υψηλότατο, και νομίζω ότι ενώ το μήνυμα των ευρωεκλογών έχει ένα πολύ θετικό πρόσημο, ότι δηλαδή οι πολίτες πολύ γρήγορα αντέδρασαν σε μια κακή διακυβέρνηση που κόμπαζε ότι πήρε 41% και την κατακρίμνησαν, όμως δεν συμμετείχαν στο βαθμό της θετικής διεκδίκησης. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που δεν διεκδίκησε θετικά για τη ζωή του, και αυτό είναι το δικό μου στοίχημα και το στοίχημα της Πλεύσης Ελευθερίας, να πείσουμε δηλαδή τους ανθρώπους όλους αυτούς που απήχαν ότι έχουν επιλογή, να το δουν ότι την έχουν επιλογή, ότι την έχουν αυτή την επιλογή, και να κάνουν την επιλογή, να κάνουν την επιλογή για τη ζωή τους. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στους ανθρώπους και δεν είμαι από εκείνες και εκείνους που λένε μωρέ, κανείς δεν ασχολείται, δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Όχι, ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο μεγάλης απογοήτευσης, απαξίωσης και αδιαφορίας, η οποία όμως είναι αμυντική αδιαφορία, δεν είναι επιθετική, γιατί έχει ζήσει όλα αυτά που έχει ζήσει. Πρέπει να ενισχυθεί το φρόνημά του, η ψυχολογία του, η ελπίδα του, και εμείς είμαστε εκεί γι' αυτό, και εγώ προσωπικά είμαι εκεί γι' αυτό. Δηλαδή όταν μου λένε σας έχουμε εμπιστοσύνη, τους λέω και εγώ σας έχω εμπιστοσύνη, και δεν έχασα ποτέ μου την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Αμήν. Ελένη, πάμε λίγο σε ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την ειδησιογραφία τελευταία, για να κλείσουμε με αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουμε μια εξέλιξη στα Τέμπη, κυκλοφόρησε μια είδηση τελευταία. Όσον αφορά ένα βαγόνι, ένα κοντέινερ συγκεκριμένα, ναι, από βαγόνι που ενεπλάκει στην τραγωδία των Τεμπών. Της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Της εμπορικής αμαξοστοιχίας, να είναι αποθηκευμένο σε μια ιδιωτική εταιρεία στο Καλοχώρι. Mm-hmm. 16 μήνες μετά, η εισαγγελέας με παρέμβασή της ζητάει, κρίνοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο το συγκεκριμένο κοντέινερ, να επιστρέψει πίσω, ούτως ώστε να μπει στη διαδικασία της έρευνας. Των ερευνών, της εξέτασης και ούτω καθεξής. Ναι. Κοιτάξτε, τα παρακολουθώ στενότατα, γιατί όπως ξέρετε, πέραν της ενασχόλησής μου της ανθρώπινης και της κοινοβουλευτικής, είμαι από την πρώτη στιγμή δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και υπερασπίζομαι και τρεις οικογένειες θυμάτων, αλλά είμαι κοντά και σε πολλές άλλες, όλες τις οικογένειες.
είναι αποκαλυπτικό σε ποιο βαθμό παραβιάστηκε η νομιμότητα, η δικονομία, οι αρχές της εγκληματολογίας, οι αρχές της ποινικής προδικασίας και της ανάκρισης σε μια τέτοια τόσο σοβαρή, υπόθεση, το πιο σοβαρό έγκλημα, κρατικό έγκλημα που έχει διαπραχθεί όλες τις τελευταίες δεκαετίες, και βλέπουμε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξαν παρεμβάσεις συγκάλυψης, παρεμβάσεις από προσανατολισμού, ελέγχου της δικαιοσύνης και παρεμβάσεων στη δικαιοσύνη και παρεμβάσεων στα αποδεικτικά στοιχεία. Φυσικά θα παρακολουθήσω στενά και αυτό το στοιχείο. Είναι τρομακτικό, όπως είναι τρομακτικό ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που ενώ σκάνε το ένα μετά το άλλο αυτά τα στοιχεία και τα περιστατικά, προσπαθεί να συσκοτήσει την υπόθεση και λέει ότι κάποιοι λένε θεωρίες συνωμοσίας. Έχουμε αποδεδειγμένα όλα τα στοιχεία ότι με εντολή του και με εμπλοκή του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και με εμπλοκή και εκταμείευση των υπουργών του, των υπουργείων του, μπαζώθηκε ο χώρος του εγκλήματος χωρίς αυτό να καταγραφεί πουθενά, χωρίς να γίνει δηλαδή καμία τυπική ενέργεια, και λέει είναι θεωρία συνωμοσίας. Είναι δηλαδή η απόλυτη τεχνική της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Και θέλω να τον προειδοποιήσω ότι θα έχει πολύ κακό τέλος αυτή η τακτική. Δεν επιβραβεύουν οι πολίτες, ιδίως τα πρόσωπα που βρίσκονται σε θέση εξουσίας και προσπαθούν τόσο κοινικά να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Κυρία Κωνσταντοπούλου, μία απορία αν μπορείτε να μας λύσετε. Σχεδόν κάθε εβδομάδα διαβιβάζονται δικογραφίες στη Βουλή με ευθύνες υπουργών και του ιδίου του Πρωθυπουργού πρόσφατα. Βεβαίως. Για να προχωρήσει η διαδικασία. Τι πρέπει να γίνει? Πάει δηλαδή η δικογραφία και μένει στα συρτάρια? Φύγεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο κάνω ενέργειες από το 2012, από τη στιγμή που το ανακάλυψα. Γιατί νομίζουν οι πολίτες, όπως νόμιζα και εγώ ως δικηγόρος και όπως νομίζουν και οι δικαστές και οι εισαγγελείς, ότι διαβιβάζεται μια δικογραφία στη Βουλή και όπως λέει το Σύνταγμα, κορυφαίο στοιχείο μια δικογραφία κατά υπουργών, και ότι θα γίνεται κάποια διαδικασία για να εξεταστεί, η οποία είναι υποχρεωτική. Όχι, δεν υπάρχει καμία διαδικασία. Διαδικασία υπάρχει μόνο για τους βουλευτές. Για τους υπουργούς δεν υπάρχει υποχρεωτική διαδικασία. Αν την πάρουν είδηση οι βουλευτές και αν συγκεντρωθούν 30 υπογραφές, άρα συνήθως πρέπει να έχεις ένα κόμμα με 30 βουλευτές, εμείς έχουμε 6, οπότε γι' αυτό προσκαλούμε τα άλλα κόμματα να συμπράττουμε σε τέτοιες ενέργειες, και αν κάπως γνωστοποιηθεί ότι υπάρχει αυτή η δικογραφία. Όταν πρωτομπήκα στη Βουλή το 12, ανακοινώνανε αυτές τις δικογραφίες στις 3 το πρωί στην άδεια Βουλή. Και τώρα περίπου το ίδιο κάνουν, απλώς είναι συνέχεια άδεια η Βουλή. Πρέπει να θεσμοθετηθούν. Ως πρόεδρος της Βουλής είχα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, αλλά διαλύθηκε η Βουλή από την τότε κυβέρνηση και κανείς δεν την επανέφερε, του να εξετάζονται υποχρεωτικά όλες οι ποινικές δικογραφίες. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι εκτός από τις πολύκροτες υποθέσεις όπως είναι το έγκλημα των Τεμπών, που όλοι το παρακολουθούμε, το παρακολουθεί ο τύπος, το παρακολουθούν οι συγγενείς, υπάρχουν και μια σειρά από υποθέσεις που καμιά φορά δεν τις παίρνει είδηση κανείς. Εγώ βέβαια πάντα ζητώ κατάλογο των δικογραφιών και δεν αφήνουμε τίποτε να θαυτεί, αλλά από το να μην το μάθεις μέχρι του να ανοίξει η έρευνα υπάρχει μια τεράστια απόσταση, η οποία όλο αυτό τον καιρό προσκρούει σε τι? Στις κυβερνητικές πλειοψηφίες και εν προκειμένου στην πλειοψηφία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυρίου Μητσοτάκη, που επένεσε κιόλας την ομάδα του, την ομάδα των απόντων, την οποία περιέγραψε ως λαμπρό παράδειγμα κοινοβουλευτισμού που δεν έρχονται και που όταν έρχονται τι κάνουν? Χειροκροτούν τον κύριο Καραμανλή και ψηφίζουν να μην ελεγχθεί ποινικά. Όλα αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε, και ο κόσμος που δεν ψήφισε και όλα αυτά τον εξοργίζουν πρέπει να ξέρει ότι αν ψηφίσει και αν δώσει δύναμη σε ανθρώπους και κινήματα που έχουν την απαιτούμενη καθαρότητα και αποφασιστικότητα, σε εμάς δηλαδή, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν.
Σας αποδεσμεύουμε λοιπόν, κυρία Κωνσταντοπούλου. Να σας πω την αλήθεια, δεν αισθάνομαι καθόλου δεσμευμένη. Είναι με μεγάλη χαρά που είμαι μαζί σας και δεσμεύομαι, επαναδεσμεύομαι. Για περισσότερο χρόνο. Γιατί το πρόγραμμά σας είναι πιεσμένο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε το απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά.